Το θέμα δεν είναι κάτι άγνωστο, όλοι το ξέρετε. Απλώς θα πούμε μερικά πραγματάκια για να βάλουμε κάποια στη σειρά. Η προσευχή είναι το θέμα. Για την προσευχή όλοι ξέρουμε. Να κάνουμε μια τάξη, ταξινόμηση. Είναι δύο είδη προσευχής. Είναι η κοινή προσευχή, εκείνη που κάνουμε στις εκκλησίες μέσα, η εσπερινή, οι χαιρετισμοί, οι παρακλήσεις που τέλειωσαν πριν από λίγο, τα απόδειπνα, οι όρθροι και όπου αλλού προσευχόμαστε όλοι μαζί, κοινά. Είναι η κοινή προσευχή και είναι και η ατομική προσευχή, εκείνη που κάνει ο καθένας μόνος του. Την κοινή προσευχή συνήθως την κάνουμε στους νεούς και όπου αλλού. Την ατομική πάντα και παντού. Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει να προσευχόμαστε αν δεν το κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε και τα δύο είδη της προσευχής. Αυτό να το προσεύσετε. Δεν θα είναι μια εις βάρος της άλλης. Πρότυπό μας, παράδειγμά μας θα είναι πάντοτε ο Χριστός μας. Και στο ναό πήγαινε και ο ίδιος προσευχότανε μόνος του. Γιατί η προσευχή είναι η βάση της σωτηρίας μας. Από την προσευχή ξεκινάει η σωτηρία μας. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς έξω από την προσευχή. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει χωρίς την προσευχή. Η βάφτιση, το χρίσμα, ο γάμος, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όλα, η Θεία Λειτουργία. Όλα με προσευχή γίνονται. Όλα προσευχή έχουνε. Όλα με την προσευχή τελειώνουν, πραγματοποιούνται. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα η προσευχή που ένας Άγιος της Εκκλησίας είπε κάτι φοβερό. Μνημονευτέων δι Θεού ή αναπνευστέων. Είναι προτιμότερο να θυμάσαι τον Θεό παρά να αναπνέεις. Καλύτερα να σταματήσει η αναπνοή σου παρά η μνήμη του Θεού. Παρά να ξεχάσεις τον Θεό. Την προσευχή δεν μπορεί να μας την διδάξει κανένας. Αυτό προσέχτε το. Την προσευχή την μαθαίνουμε μόνοι μας. Δεν μας την διδάσκουν, όπως κανείς δεν μας δίδαξε πώς να βλέπουμε. Κανείς δεν μας έμαθε πώς να ακούμε. Έτσι δεν μπορεί κανείς και να μας μάθει πώς να προσευχόμαστε. Όπως κανείς δεν μπορεί να διδάξει στον άλλον που δεν βλέπει την ομορφιά του να βλέπει κάποιος, σε κάποιον που δεν ακούει τι ωραίο που είναι να ακούς, έτσι δεν μπορείς να διδάξεις και να διδαχτείς την ομορφιά, την ζωή, την χαρά που δίνει η προσευχή. Θα τα ζήσεις και θα τα γνωρίσεις. Αυτά δεν μαθαίνονται εξακοής. Αυτά τα μαθαίνουμε ζώντας τα, όπως μαθαίνουμε και όλα τα μυστήρια της πίστεώς μας, ζώντας τα, όχι ακουγοντάς τα. Πολλές αρετές υπάρχουν και όλες οι αρετές μας προετοιμάζουν, μας βοηθάνε να συναντηθούμε με το Θεό, να γίνουμε όπως θέλει ο Θεός, να βρούμε τον Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό. Προσέξτε, όλες οι προσευχές, όλες οι αρετές μας προετοιμάζουν γι' αυτό. Μόνο η προσευχή μας ενώνει με το Θεό όμως. Καμία άλλη αρετή. Γι' αυτό πριν συναντηθούμε με το Θεό πρέπει να προετοιμαστούμε. Δηλαδή πριν προσευχηθούμε, πριν αρχίσουμε την προσευχή θα κάνουμε μια προετοιμασία. Πρώτον, θα προσέχουμε πώς θα στεκόμαστε. Δεν είναι ασήμαντο αυτό. Δεν προσεύχεται μόνο η ψυχή, και το σώμα προσεύχεται. Δεν θα πάει μόνο η ψυχή στον παράδεισο, και το σώμα θα πάει. Επομένως και το σώμα θα αγωνιστεί. Προσεύχεται η ψυχή, προσεύχεται και το σώμα. Θα στεκόμαστε με σεβασμό την ώρα της προσευχής, ακόμα και όταν είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας πατέρας της Εκκλησίας και η πείρα το επιβεβαιώνει, λέει ότι η ψυχή συσχηματίζεται με το σώμα. Η ψυχή παίρνει την στάση του σώματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι ο κλαδόν, όπως λένε των ανατολικών θρησκειών, να παίρνουμε τη στάση λωτού για να κάνουμε meditation, αυτοσυγκέντρωση και να λέμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με».
Μου λέει, για κάποιος τι σημαίνει πώς κάθεσαι. Τη σημασία έχει τι σκέφτεται το μυαλό. Έχει σημασία και το πώς κάθεσαι. Έχει σημασία και τι στάση παίρνει το σώμα. Γι' αυτό και εκείνοι επιμένουν στη στάση του λωτού ή σε όποιες άλλες. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε, στεκόμενοι με σεβασμό, κάνοντας το σταυρό μας, κάνοντας μετάνοιες, αυτές τις συγκεκριμένες σωματικές πράξεις. Πολλές φορές, προσέξτε το αυτό, θα δείτε, δεν έχουμε διάθεση να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε όρεξη. Αισθανόμαστε μια πνευματική ξηρασία. Αισθανόμαστε καταβεβλημένοι. Δεν έχουμε όρεξη ούτε προσευχή ούτε τίποτα να κάνουμε. Ξέρετε τι θα κάνετε. Σταθείτε. Κάντε το σταυρό σας. Πέστε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησε με. Και κάντε μια μετάνοια. Σωματικά. Να κάνει το σώμα μια μετάνοια. Σηκώνεσαι. Πάλι το σταυρό σου. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε με. Άλλη μετάνοια. Σηκώνεσαι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε με. Άλλη μετάνοια. Ας μην αισθάνεσαι τίποτα. Το σώμα παρασέρνει και την ψυχή στην μετάνοια. Και μετά από λίγο θα δείτε ότι δεν κάνει μετάνοιες, δεν μετανοεί μόνο το σώμα, αρχίζει να μετανοεί και η ψυχή. Το σώμα παρασέρνει και την ψυχή. Δεν είναι σήμαντο αυτό. Γι' αυτό, στην προσευχή μας, πριν την ξεκινήσουμε, θα σταθούμε με προσοχή και με σεβασμό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πριν ξεκινήσουμε την προσευχή, προσέξτε το αυτό, δεν θα θυμόμαστε τίποτα από τα άσχημα που μας έκαναν. Δεν θα θυμόμαστε κανένα κακό. Δεν θα έχουμε μνήμη κακού. Θα είμαστε αμνησίκακοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάσαι κάτι που σου έκανε κάποιος κακό και να περιμένεις να ακούσει ο Θεός την προσευχή σου. Όλη η προσευχή σου πάει χαμένη. Προσευχόμαστε αφηρημένα. Δεν προσέχουμε τι λέμε. Τι λέμε στο Πάτερ ημών. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Πώς? Όπως συγχωράμε και εμείς τις αμαρτίες των άλλων. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Λέμε το Θεό, συγχώρεσέ με όπως συγχωρώ κι εγώ. Έτσι, χαθήκαμε. Αλίμονό μας, αν μας συγχωρεί όπως συγχωράμε κι εμείς. Και όμως αυτό λέμε συνέχεια. Άφεση μείνει τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, ως και εμείς, όπως και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι τη στιγμή που θα σταθούμε για την προσευχή. Να μην σκεφτόμαστε τίποτα άσχημο για κανέναν. Είναι αυτό στο οποίο θα πατήσουμε για να ξεκινήσουμε την προσευχή μας. Και την προσευχή μας να την χωρίσουμε σε τρία τμήματα, έτσι για να το θυμόμαστε. Όχι ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε με άλλους τρόπους, με χίλιους δύο τρόπους. Εγώ θα σας πω έναν σκέλετο με τρία τμήματα απλώς για να το θυμόμαστε. Πρώτον, θα ξεκινήσουμε την προσευχή μας αφού προετοιμαστήκαμε, όπως είπαμε, με την ευχαριστία στο Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ που είμαι καλά μέχρι τώρα και μπορώ και στέκομαι μπροστά σου για να πω ότι με φωτίσει η χάρη σου. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις δώσει μέχρι τώρα και εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ να σε ευχαριστήσω. Από το πρωί ως το βράδυ να λέμε ευχαριστώ στο Θεό, δεν ξεχρεώνουμε στα τόσα που μας έχει δώσει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εν παντί ευχαριστείτε. Για όλα θα λέτε ευχαριστώ και εννοεί ακόμα και για τα άσχημα, ακόμα και για τους πειρασμούς που μας συμβαίνουν θα λέμε ευχαριστώ. Και εμείς δεν λέμε ούτε για τα καλά που μας έχει δώσει ο Θεός ευχαριστώ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι την έπαθα κι εγώ. Όταν ήμουν φοιτητής. Έμαθα ότι στη σχολή τυφλών ζητάνε φοιτητές να διαβάσουν τα παιδιά, γιατί ήταν περίοδος εξετάσεων, να διαβάσουν τα τυφλά παιδιά. Λέω, ας πάω. Πηγαίνουμε, δέχεται εκεί η διευθύντρια, μου δίνει κάποιες συμβουλές. Έχετε το νου σας, τι θα πείτε, πώς θα φερθείτε, γιατί το καλό παιδί που θα το διάβαζα είχε χάσει τα μάτια του πριν ένα χρόνο, ήταν 17 χρονών, είχε τυφλωθεί 16 χρονών και μου λέει, διευθύντρια, δεν μπορεί να το πάρει απόφαση ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Εντάξει, πηγαίνω, με συνιστά στο νεαρό, ένα τετραπέρατο, πανέξυπνο, σπίθες πέταγε το μυαλουδάκι του. Θα το διάβαζα χημεία. Άρχισα εγώ να διαβάζω.
ούτε καταλάβαινα τι διάβασα. Δεν πήγαινα ποτέ καλά. Δεν τα πήγαινα ποτέ καλά ούτε με τη χημεία, ούτε με τη φυσική, ούτε με τα μαθηματικά. Σε μια στιγμή σταματάω, του λέω: Καταλαβαίνεις ρε τι διαβάζω? Ναι, 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 λέει αυτός, δεν είναι τίποτα. Παρακάτω, παρακάτω. Συνέχισα εγώ να διαβάζω. Μετά ξανασταμάτησα. Καταλαβαίνεις αυτά που σου διαβάζω? Ναι, ναι, δεν είναι τίποτα. Παρακάτω. Τέλος πάντων, τέλειωσα. Χαιρετιστήκαμε, όλο χαρά. Αυτός βγαίνει έξω στην αυλή να φύγω και έμεινα. Ώσπου να πεθάνω, θα θυμάμαι το σοκ που έπαθα. Δύο ομάδες τυφλών παιδιών πέσανε ποδόσφαιρο και δύο τυφλοί τερματοφύλακες. Κοίταζα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Πώς καταλαβαίνανε την μπάλα, πού βρίσκεται η μπάλα? Ξέρετε τι είχαν κάνει? Είχαν βάλει μέσα στην μπάλα ένα κουδουνάκι. Οπότε όταν τράβαγε σούτο ένας, άκουγε ο τερματοφύλακας ότι ερχόταν το κουδούνισμα, έκανε βουτιά και το θρύο την έπιανε. Δεν έμπαινε γκολ. Ακούγαν οι άλλοι ότι ο κουδούνισμα σταμάτησε απότομα, κατάλαβαν ότι απέκρουσε ο τερματοφύλακας, βρισκές, κακό, φωνές, τρεχάλα πάλι στις θέσεις τους, βάζει ο άλλος ο τερματοφύλακας την μπάλα κάτω, τραβάει μια κλωτσιά, χυμάνε όλοι και να γίνεται χαμός. Για πρώτη φορά στη ζωή μου αναρωτήθηκα, γιατί να βλέπω? Το σκεφτήκατε ποτέ? Γιατί βλέπετε? Γιατί να σας δώσει ο Θεός τα μάτια? Λέω, δεν θα μπορούσα να είμαι κι εγώ ένα από αυτά τα παιδιά? Τι τόσο άγιος είμαι εγώ που μου χάρισε ο Θεός μάτια και βλέπω τον κακό με τον καιρό και τον ανάποδο? Τόσο αμαρτωλά ήταν τα παιδιά? Όχι βέβαια. Γιατί λοιπόν εμείς να βλέπουμε? Είπαμε ποτέ στο Θεό: Σε ευχαριστώ Θεέ μου που βλέπω? Ευχαριστήσαμε ποτέ το Θεό που βλέπουμε? Μας το χρώστα και να μας το δώσει? Με ακούτε τώρα σε αυτά που σας λέω, έτσι? Δεν είναι ωραίο να ακούμε τι μας λένε οι άλλοι? Δεν είναι ευλογία από το Θεό? Γιατί το θεωρείτε φυσικό ότι ακούτε? Πήγα μια φορά στη σχολή Κοφαλάλο. Εκεί η διευθύντρια, μια ηρωίδα, να πλένει ίδια, να σφουγγαρίζει ίδια, γιατί το κράτος δεν είχε λεφτά για τη σχολή Κοφαλάλων, είχε για πολλά άλλα, για θέατρα είχε, για συναυλίες είχε, αλλά για τη σχολή Κοφαλάλων δεν είχε. Και μας είπε η γυναίκα τα προβλήματά της και τη συνεχώρια της εκεί που δεν τα έβγασε πέρα και μας μίλησε μετά για τα παιδιά. Ξέρετε, λέει, τα παιδιά δεν είναι μουγκά. Μπορούν να μιλήσουν. Δεν θα μιλήσουν ποτέ. Γιατί? Επειδή είναι κουφά. Δεν έχουν ακούσει ότι υπάρχουν οι ήχοι. Μπορούν να μιλήσουν, αλλά δεν άκουσαν ποτέ ότι υπάρχουν ήχοι. Και επειδή δεν ακούνε, δεν μιλάνε κιόλας. Και μας εξηγεί τώρα πως τα κάνει τα παιδιά να καταλάβουν ότι υπάρχουν ήχοι, ώστε να τα βοηθήσει να μιλήσουν. Φωνάζει ένα μπόμπιρα, ένα πιτσιρικάκι. Έρχεται το πιτσιρικάκι. Του πιάνει το χεράκι του και βάζει την ανάποδη του χεριού του, του μικρού, κάτω από το σαγόνι της, στο πλάι του λαιμού. Το πιτσιρίκι κοίταζε. Πιάνει μετά το άλλο χεράκι του και το βάζει στο δικό του το λαιμουδάκι. Ο μικρός κοίταζε. Μετά ανοίγει το στόμα της και κάνει «Α!». Το μικρό κοίταζε, λέει, τι κάνει η κυρία? Αυτή ξανακάνει πάλι «Α!». Μετά πολλά, γιατί τα μικρά είναι έξυπνα, κατάλαβε ότι η κυρία θέλει να κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα. Οπότε ανοίγει το στοματάκι του. Τίποτα άλλο. Απογοήτευσε η κυρία. Δεν ήταν αυτό που ήθελε. Ο μικρός κοίταζε απορριμμένος. Ξανανοίγει η κυρία το στόμα της. Κάνει «Α!». Ανοίγει και αυτό το στοματάκι του χωρίς «Α!». Δεν άκουγε. Απογοήτευσε η κυρία. Μετά πολλά, το απίθανο, κατάλαβε ότι η κυρία δεν ανοίγει μόνο το στόμα της, αλλά όταν ανοίγει το στόμα της, στην άκρη του λαιμού της γίνεται ένα τράνταγμα. Και η κυρία ήθελε να κάνει και αυτό το ίδιο τράνταγμα στο λαιμό. Να μην σας τα απολύλογω, μετά πολλά καταφέρνει και κάνει «Α!». Το αγκαλιάζει εκείνη, το φυλάει, να σοκολατάκια, να καραμέλες, το αμολάει και να γυρνάει όλη την αυλή αυτό ξεφωνίζοντας «Α, α, 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 α». Είχε μάθει το «Α». Δεν το έχει ακούσει ποτέ, ούτε το άκουσε ποτέ, ούτε θα το ακούσει ποτέ. Αλλά έμαθε ότι υπάρχει το «Α». Έτσι σιγά σιγά να τα κάνουμε να μάθουν ότι υπάρχει και το «Ο» και το «Ε». Λέει η ευλογημένη γυναίκα αυτή, η ηρωίδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόπο κάνουμε για να τα κάνουμε να καταλάβουν τι διαφορά
έχει το γ από το χ. Πώς να τα κάνουμε να καταλάβουν την διαφορά του γ από το θ, το δέλτα από το θήτα. Δεν μου λέτε, είπατε ποτέ στο Θεό, σε ευχαριστώ Θεέ μου που ακούω? Το είπαμε ποτέ? Το θεωρούμε πολύ φυσικό ότι ακούμε? Όχι, δεν είναι καθόλου φυσικό. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε έτσι, να μην ακούμε? Είπαμε ποτέ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ακούω? Που ακούω τους φίλους μου, που ακούω τα πουλιά, που ακούω τα τραγούδια, που ακούω τι μου λέει ο άλλος, που μπορώ και συνεννοούμε και μιλάω? Είπαμε ποτέ ευχαριστώ? Ποτέ. Μ' αρέσει ο κινηματογράφος. Όταν ήμουν φοιτητής είδα ένα έργο. Έδειχνε πόσο δύσκολη είναι η ζωή σε άλλα μέρη του πλανήτη. Έδειχνε τρομερές σκηνές, φρικτά πράγματα. Είχαμε πάθει όλοι σοκ. Οι ίδιοι σκηνοθέτες γύρισαν μετά και άλλο ένα έργο και τους βάλανε φυλακή στο τέλος, γιατί έδειχναν τρομερά πράγματα. Και σε μια στιγμή μας δείχνει κάτι. Το φύλλο, ένα σπαθωτό φύλλο ενός κάκτου και ένα χέρι, το οποίο έσπρωχνε σιγά σιγά το φύλλο του κάκτου προς τα κάτω. Λέμε, τι δείχνει τώρα? Έσπρωχνε το χέρι σιγά σιγά, έγειρνε το φύλλο του κάκτου σιγά σιγά, η μηχανή ήταν πολύ κοντά. Και σε μια στιγμή βλέπουμε ότι είχε γύρει τόσο πολύ το φύλλο του κάκτου που κύλησαν 3 σταγόνες δροσιάς και έπεσαν σε ένα πύληνο κανάτι. 2 χέρια πιάνουν το κανάτι, η μηχανή τραβιέται πίσω και βλέπουμε μια γυναίκα που βάζει το κανάτι στον ώμο και ξεκινάει, ήταν στην έρημο, μακριά κάποια άλλη τέτοια κάκτη, και ακούγεται μια φωνή να λέει, έτσι μαζεύει το νερό που της χρειάζεται για τον εαυτό της και για τα παιδιά της, για την οικογένειά της. Από τότε, όποτε βλέπω μπροστά μου, όποτε έχω μπροστά μου μισό ποτήρι νερό, όχι ένα ολόκληρο ποτήρι νερό, σκέφτομαι πάντα αυτή τη γυναίκα. Τι δρομολόγια έπρεπε να κάνει, τι χιλιόμετρα έπρεπε να διανύσει για να έχει μισό ποτήρι ή ένα ποτήρι νερό. Και εμείς έχουμε όχι ένα ποτήρι νερό. Είπαμε ποτέ στο Θεό, σε ευχαριστώ Θεέ μου για το νερό που έχουμε? Το θεωρούμε πολύ φυσικό να το έχουμε. Γιατί είναι πολύ φυσικό να το έχουμε? Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί? Κάναμε τίποτα που να αξίζουμε περισσότερο από αυτή τη γυναίκα και μας χάρισε ο Θεός τόσο νερό, ένα ολόκληρο ποτήρι νερό? Για πόσα πράγματα δεν πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό? Είμαστε αχάριστοι ή δεν είμαστε? Τους ευγνώμονες, να το ξέρετε αυτό, αυτούς που ξέρουν να λένε δόξα σε ο Θεός τους τραβάει στην αγκαλιά του, τους τραβάει κοντά του. Αυτούς που ευχαριστούνε, ο Θεός πραγματοποιεί αυτό που τους ζητάνε. Εκπληρώνει σύντομα αυτό που τους ζητάει εκείνος που ξέρει να τον ευχαριστεί. Τους αχάριστους που δεν ξέρουν να λένε να δόξασε ο Θεός, που ξέρει ότι μόλις λάβουν ό,τι τους ζητάνε θα τον ξεχάσουνε και θα απομακρυνθούνε, σε αυτούς καθυστερεί ο Θεός να τους δώσει αυτό που τους ζητάνε. Γιατί? Για να παραμείνουν περισσότερο κοντά του με την προσευχή. Μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, όταν λέμε Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, λέει ο Θεός, α, αυτός προσευχήθηκε σε μένα, του οφείλω, και γράφει, του χρωστάω 10 δραχμές. Όταν λέμε δόξα σε ο Θεός, λέει ο Χριστός, εκείνου το χρωστάω, και γράφει 100 δραχμές. Τόσο πολύ ευχαριστιέται, χαίρεται ο Θεός όταν είμαστε ευγνώμονες. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει? Αιτείτε, ζητάτε, και ου λαμβάνετε δια το μη καλώς αιτήστε. Γιατί δεν το ζητάτε με καλό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να προσευχόμαστε. Και θα ξεκινήσουμε έτσι. Πρώτον, ευχαριστία. Δόξα σε ο Θεός. Και ξέρουμε για πόσα πράγματα πρέπει να δοξάζουμε το όνομά Του. Μετά θα εξομολογηθούμε στο Θεό
τα χάλια μας τα μαύρα. Συγχώρεσε Θεέ μου, είμαι έτσι, έκανα αυτό, σήμερα έκανα αυτό, το άλλο, το ένα, το άλλο. Και μετά θα ζητήσουμε από το Θεό. Μετά θα Του δηλώσουμε τα αιτήματά μας. Ο ίδιος μας το έχει πει, αιτείτε και δοθήσετε. Ζητήστε και θα σας δοθεί. Κρούετε και ανοιγήσετε. Όχι γιατί δεν ξέρει τι χρειαζόμαστε, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε κοντά Του. Είναι η ζωή και θα ζούμε. Όσο απομακρυνόμαστε από το Θεό πεθαίνουμε. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη από τη δική μας προσευχή. Εμείς έχουμε ανάγκη από την προσευχή. Γι' αυτό και ο Θεός δεν ξέρει τι τρόπους να εφεύρει για να μας κρατήσει στην προσευχή. Θα προσευχόμαστε, θα ζητάμε. Είναι η εντολή Του αυτή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα προσευχόμαστε όχι μόνο για τον εαυτό μας, όχι μόνο για μας και για τους άλλους. Προσέξτε το αυτό. Γιατί πολλοί παθαίνουν κάτι ψευτοταπεινώσεις. Τι είμαι εγώ να προσευχηθώ για άλλον? Ποιος είμαι εγώ που θα ακούσει ο Θεός την προσευχή μου? Αλλού αυτά. Αν ήμασταν ταπεινοί, δεν θα λέγαμε τέτοιες χαζομάρες. Ήταν φυλακισμένος ο Απόστολος Πέτρος και προσευχόταν μια οικογένεια και υπηρέτες και υπηρέτριες. Και όταν βγήκε από τη φυλακή, θαυματουργικά τον έβγαλε άγγελος και πήγε σπίτι και χτύπησε και πήγε η υπηρέτρια να δει ποιος είναι και της λέει: εγώ είμαι ο Πέτρος. Από τη χαρά της, αντί να του ανοίξει να μπει μέσα, τρέχει μέσα και αρχίζει να φωνάζει: είναι ο Πέτρος, είναι ο Πέτρος. Ένας Απόστολος βοηθήθηκε από την προσευχή μιας υπηρέτριας. Λοιπόν, προσέξτε το αυτό. Θα προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όσο και αν αισθανόμαστε ότι είμαστε ανάξιοι για κάτι τέτοιο, θα ωφεληθούμε και εμείς από αυτό. Ξέρετε γιατί? Ας είμαστε αμαρτωλοί, ας είμαστε οτιδήποτε. Πολλές φορές η αρετή του άλλου, εκείνου για τον οποίο προσευχόμαστε, βοηθάει και εμάς. Η καλή πνευματική κατάσταση του άλλου βοηθάει εμάς που προσευχόμαστε για τον άλλον. Τι ωραία που το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι όπως όταν παίρνεις άρωμα να λείψεις κάποιον, πρώτα ευωδιάζεις εσύ. Δεν θα ξεχνάμε ποτέ την προσευχή. Είναι ένα είδος ελεημοσύνης προς τον άλλον. Δεν είναι ασήμαντο αυτό, προσέξτε το αυτό. Δεν υπάρχει μονάχα η υλική ελεημοσύνη. Δεν ελεούμε μονάχα τους άλλους σωματικά. Λέει, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Αυτοί που ελεούν θα ελεηθούν και από το Θεό και θα πάνε στον παράδεισο και θα σωθούν. Δηλαδή, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτή που έζησε 40 χρόνια στην έρημο και πέθανε στην έρημο, θα πάει στην κόλαση? Δεν μπόρεσε να ελεήσει, να δώσει λεφτά σε κανέναν, να δώσει φαΐ σε κανέναν. Τόσοι άλλοι Άγιοι που ήταν φτωχοί και είναι φτωχοί και δεν μπορούν να δώσουν ελεημοσύνη. Δεν θα ελεηθούνε? Βεβαίως θα ελεηθούνε. Γιατί? Γιατί υπάρχει άλλη ελεημοσύνη που μπορούμε να κάνουμε. Η πνευματική ελεημοσύνη. Να ελεήσεις την ψυχή του άλλου. Όπως όταν τσακώνεσαι με κάποιον, θυμώνεις, αρχίζει άλλος να παραφέρεται, δεν ξέρει τι λέει. Υποχώρησε. Πες από μέσα σου, Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τον. Παναγιά μου, φώτισε τον. Και μη μιλάς. Ελέησε την ψυχή του. Προσεύχεσαι για κάποιον που έχει ανάγκη, που είναι άρρωστος. Που θα δώσει εξετάσεις, που θα κάνει μια εγχείρηση, που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, που είναι σε κάποιο πειρασμό. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τον. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τον. Ελέησε την ψυχή του. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε καταλάβει σωστά. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο ανώτερη είναι και η πνευματική ελεημοσύνη από την υλική ελεημοσύνη. Όχι ότι δεν θα κάνουμε τη μια, θα την κάνουμε, αλλά θα κάνουμε και την άλλη. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο ανώτερη είναι και αυτή η ελεημοσύνη από την σωματική ελεημοσύνη. Και θα κάνουμε την προσευχή μας με υπομονή και επιμονή. Να ξέρετε ότι ό,τι κουραζόμαστε να το κερδίσουμε, δεν το χάνουμε εύκολα. Ό,τι μας το δίνουν εύκολα, το χάνουμε και εύκολα. Ό,τι κερδίζουμε με κόπο παραμένει. Θα επιμένουμε στην προσευχή. Τη προσευχή προς καρτερούντες είναι η εντολή του Λόγου του Θεού. Λέει το γεροντικό για τον Αβά Απολό, θύμωνε, γινόταν, υπήρχε μανία, νικόταν από το πάθος του θυμού.
προσευχότανε 14 χρόνια να πάρει από πάνω του ο Θεός το πάθος του θυμού. Όχι μια εβδομάδα, όχι ένα μήνα, όχι ένα χρόνο. 14 χρόνια για να πάρει από πάνω του ο Θεός το πάθος του θυμού. Θα επιμένουμε, θα παραμένουμε στην προσευχή. Δεν εξηγούνται όλα, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Στην πράξη θα δείτε τι θα κερδίσετε από αυτό. Ό,τι και να σας πει ο άλλος, τα λόγια είναι αέρας. Αυτά που λέμε τώρα τα λέμε απλώς για να έχουμε ένα απλό σχεδιάγραμμα, για να ξέρουμε μερικά πραγματάκια, να ξεκινήσουμε. Να βάλουμε μερικά πράγματα σε μια τάξη, να μην χάνουμε τη σειρά. Και στην πράξη θα δείτε αν είναι έτσι ή όχι. Τι σημαίνει να παραμένουμε με την προσευχή κοντά στο Θεό. Από την προσωπική σας πείρα, γιατί κακά τα ψέματα, λίγοι είναι εκείνοι που ζουν εν παρθενία, ξέρουν τι αλλίωση παθαίνει ένα σώμα όταν πλησιάζει ένα άλλο σώμα. Όταν πλησιάζεις κάποιον που αγαπάς, πολύ κοντά, πώς αρχίζει να ζεσταίνεται το σώμα, πώς αρχίζει η καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα, πώς αναπτύσσεται μια αμοιβαία έλξη ανάμεσα στα δύο σώματα. Είναι αυτό η ευλογία που έχει δώσει ο Θεός για να ενώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και πώς τελικά από αυτό το πλησίασμα πλησιάζουν τόσο πολύ που ενώνονται και γίνονται, λέει, οι δύο σάρκα μία. Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή που πλησιάζει το Θεό. Όπως ενώνεται σώμα με σώμα, ενώνεται και πνεύμα με πνεύμα. Γι' αυτό θα πρέπει να παραμένουμε στην προσευχή. Ένας άγιος της Εκκλησίας λέει μια ανατριχιαστική λέξη, μια φοβερή λέξη για την προσευχή. Λέει ότι η προσευχή είναι συνουσία της ψυχής μετά του Θεού. Γίνονται μία ουσία, ένα πράγμα. Η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό. Το πνεύμα του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό θα παραμένουμε και θα επιμένουμε στην προσευχή. Και από την άλλη μεριά, όταν κάνουμε αυτά που θέλει ο διάολος, όταν σκεφτόμαστε πονηρά όπως θέλει ο διάβολος, όταν λέμε λόγια που θέλει ο διάβολος, όταν κάνουμε πράξεις που θέλει ο διάβολος, τότε έχουμε πλησιάσει τον δαίμονα. Τότε η ψυχή μας πλησιάζει τον διάβολο και αρχίζει να μοιάζει με τον διάβολο. Και όπως όταν ενωθεί σώμα με σώμα γίνονται ένα σώμα, όπως όταν ενωθεί η ψυχή με τον Θεό δια της προσευχής γίνονται ένα πνεύμα, έτσι ενώνεται και η ψυχή με τον διάβολο και γινόμαστε κι εμείς διάβολοι. Και να έρχεται το νου σας, να μην το ξεχάσετε κι αυτό. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο χειρότερη και βαρύτερη είναι η πνευματική πορνεία από την σωματική πορνεία. Μεγάλο αμάρτημα η πορνεία. Αλλά την ευλέπεις, μετανοείς, εξομολογείσαι και σώζεσαι. Από αυτή την πνευματική πορνεία πώς θα σωθούμε? Το ότι η ψυχή μας κάνει αυτά που θέλει ο διάβολος. Το μυαλό μας σκέφτεται αυτά που θέλει ο διάβολος. Πώς έγινε ο διάβολος διάβολος, το σκεφτήκατε ποτέ? Δεν πόρνεψε ποτέ, δεν έχει σώμα και να θέλει να πορνέψει δεν μπορεί. Δεν σκότωσε κανέναν, δεν είπε ψέματα σε κανέναν, δεν εξαπάτησε κανέναν. Όταν έπεσε ο διάβολος από αρχάγγελος που ήταν και ανώτερος από αρχαγγέλους και έγινε διάβολος, δεν είχαν δημιουργηθεί άνθρωποι. Δεν είχε δημιουργηθεί το σύμπαν ο κόσμος. Πώς έγινε διάβολος? Από την υπερηφάνειά του. Από αυτή την πνευματική πορνεία. Μακριά από ό,τι μας απομακρύνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο Θεός θα συγχωρήσει μια σωματική πορνεία. Γιατί ξέρω ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Ξέρετε πόσο δύσκολα συγχωρείται η πνευματική πορνεία? Το να αρχίσεις να διαβάζεις βουδιστικά βιβλία, το να αρχίσεις να διαβάζεις ινδουιστικά βιβλία, αθεϊστικά βιβλία, ιεχωβίτικα βιβλία, προτεστάντικα βιβλία, περιμένοντας να βρεις αλήθειες σωτηρίας εκεί. Αλίμονό μας. Είναι η πνευματική πορνεία από την οποία φεύγει ο Θεός τρέχοντας και μένει ο άνθρωπος διάβολος με τον διάβολο. Είχανε απομακρυνθεί οι Ισραηλίτες από τον Θεό
και λάτρευαν πάλι τα είδωλα και τους τιμώρησε ο Θεός. Και παρακαλούσε ο προφήτης και έλεγε, γιατί Θεέ μου, και τι λέει ο Θεός? Επόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Πορνέψανε με τον τρόπο που ζούνε. Και ενώ περιμένουμε να ακούσουμε άλλο, ακούμε άλλο. Εκολύθησαν ο πίσω Θεών εταίρων. Πήγανε με άλλους θεούς. Και αυτό το να αφήσεις την πίστη του Χριστού και να κοιτάξεις κάπου αλλού για να σωθείς, είναι η βαρύτερη πορνεία ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, με υπομονή η προσευχή μας, με επιμονή θα παραμένουμε κοντά στο Θεό, θα παραμένουμε στην προσευχή, δεν θα απομακρυνόμαστε από την προσευχή, δεν θα σταματάμε την προσευχή, θα ζητάμε από το Θεό, θα ξέρουμε ότι η Παναγία είναι γοργοεπίκορος. Μας ακούει ο Θεός, μας ακούει η Παναγία μας. Γοργά, επίκορος, τίνει ευήκον ους. Μπερδεύουμε τη λέξη επίκορος με τη λέξη υπήκορος. Και μερικές φορές λέμε κάτι εξωφρενικό, κάτι που ευτυχώς ο Θεός δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Λέμε την Παναγία γοργοεπίκορο. Γοργοεπίκορος είναι, μας ακούει γοργά. Αλλά δεν μας κάνει και υπακοή γοργά. Τι είσαι εσύ που θα σου κάνει η Παναγία υπακοή? Ποιος είσαι? Δηλαδή, αν δεν σου κάνει η Παναγία υπακοή, τι θα τη κάνει? Να έχουμε και το μυαλό στη θέση του, να προσέχουμε τι λέμε. Γοργοεπίκορος είναι. Δεν μας συμφέρει να γίνει γοργοεπίκορος, να μας ακούσει αμέσως. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Γι' αυτό παράδειγμά μας θα είναι ο Χριστός στην προσευχή. Θα ζητάμε. Και ο Χριστός ζήτησε. Γονάτισε εσύ Γεθσημανή. Θεέ μου, Πατέρα μου, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πάρε από μένα μακριά αυτό το πικρό ποτήρι, να μην το πιω. Και στη δική μας ζωή και εμείς ζούμε μαρτύρια και σταυρούς. Και εμείς θα προσευχηθούμε. Θα είμαστε γονατισμένοι. Θα λέμε το αίτημά μας και θα αφήνουμε την υπόθεση στην κρίση του Θεού. Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, είπε ο Χριστός. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Θεέ μου, βόηθησε με να πετύχω σε αυτή τη δουλειά. Καλή φαίνεται. Βόηθησε με να πετύχω σε αυτή τη σχολή. Θέλω να πετύχω, έχω προετοιμαστεί. Κάνε καλά τον αδερφό μου. Κάνε με καλά. Βόηθησε με σε τούτο, βόηθησε με σε εκείνο. Καλά κάνουμε και τα λέμε. Πλην θα λέμε. Ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι. Όχι όπως θέλω εγώ. Αλλά αν είναι το θέλημά σου. Είχα πάει στην Ελβετία πριν κάνα δύο χρόνια, γνώρισα μια γυναίκα από την Ελλάδα, είχε πάει εκεί για τον άντρα της, ο οποίος είχε καρκίνο, και μου είπε ότι είχε πάει για προσκύνημα στη Μονή Αγάθωνος. Είναι ένα μοναστήρι κάπου στη στερεά Ελλάδα, δεν ξέρω πού ακριβώς. Εκεί βρήκανε το, βγήκε άλλιωτος, ένας παππούλης, ένας παπαβυσσαρίων. Και λένε ότι είναι Άγιος. Και μου λέει η γυναίκα ότι έχει επαφή με αυτό το μοναστήρι, πάντα είχε, και είχε γνωρίσει τον παπά Βυσσαρίωνα, αυτόν τον πνευματικό τον παπά, και μου λέει ότι πραγματικά γέροντα, άγιος άνθρωπος ήταν. Λιώσει δεν λιώσει το σώμα του, άγιος άνθρωπος ήταν. Και έχουν μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας σε αυτό το μοναστήρι, Μονή Αγάθωνος, και μια μέρα μου λέει, βλέπω μια γυναίκα, με έπιασε η καρδιά μου. Να έχει γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και να κλαίει. Παναγία μου, κάνε καλά το παιδί μου. Παναγία μου, κάνε καλά το παιδάκι μου. Είχε ένα παιδάκι 12 χρονών και το παιδάκι είχε καρκίνο. Και ο καρκίνος ήταν στα τελευταία στάδια. Κάνε μου καλά το παιδί μου, να χτυπιέται και να φωνάζει. Εγώ ενοχλήθηκα. Εντάξει, είπαμε να προσευχόμαστε, αλλά όχι και έτσι. Τώρα η μάνα πάνω στον πόνο της. Την ακούω, λέει, να φωνάζει. Απαιτώ να μου κάνεις καλά το παιδί μου. Δεν έχω άλλο παιδί. Απαιτώ να μου το κάνεις καλά. Πόνεσα για το πόνο της μάνας. Αλλά αυτό το απαιτώ με ενόχλησε. Τέλος πάντων, έφυγα. Ξαναπήγα στο μοναστήρι, ξανάφυγα, ξαναπήγα. Μετά από 8 χρόνια περίπου, 10 χρόνια, με περιμένει, λέει, ο Παπαβυσσαρίωνας, ο παππούλης που λέγαμε, με μια εφημερίδα στα χέρια. Της λέει, θυμάσαι μια γυναίκα που προσευχόταν για το παιδί της
Και η Παναγία έκανε καλά το παιδί της. Το έκανε καλά. Το έκανε καλά. Έζησε το παιδί. Έγινε 20 χρονών το παιδί όταν της το έλεγε αυτό ο Παπαβυσσαρίων. Το παιδί είχε φτάσει, είχε περάσει τα 20 του, γύρω στα 20 του ήτανε. Πώς δεν τη θυμάμαι, λέει. Δεν θα ξεχάσω ούτε το πόσο ενοχλήθηκα που είπε «Απαιτώ να μου κάνεις καλά το παιδί μου», αλλά και το θαύμα της Παναγίας. Διάβασε, μου λέει, στην εφημερίδα. Το παιδί είχε αγαπήσει κάποια κοπέλα, κοπελίτσα, μικρότερη από εκείνον. Ποιος ξέρει τι έγινε, ποιος ξέρει τι συνέβη. Βρίσκει ένα πιστόλι, σκοτώνει την κοπέλα, σκοτώνει τον πατέρα του, σκοτώνει τη μάνα του που προσευχήθηκε έτσι μπροστά στην Παναγία να γίνει καλά και τεινάζει τα μυαλά του στον αέρα. Θα ήταν καλύτερα να είχε πεθάνει 12 χρονών και να ήταν στον παράδεισο και να ζούσαν και όλοι οι άλλοι. Ήθελε την Παναγία οργοοργοϊπήκο να μας κάνει υπακοή και γρήγορα κιόλας. Γιατί είμαστε ανυπόμονοι, είμαστε βιαστικοί, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θέλουμε όχι γοργοεπίκο να μας ακούει, αλλά και υπακοή γρήγορα. Δεν μας συμφέρει να μας ακούει ο Θεός αμέσως. Γιατί δεν μας συμφέρει? Γιατί δεν ξέρουμε πολλές φορές αν αυτό που ζητάμε είναι καλό ή όχι. Θεέ μου, βοήθησε με να πετύχω σε αυτή τη δουλειά. Ναι, η δουλειά φαίνεται καλή. Μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, τι προβλήματα θα συναντήσεις εκεί που θα λες «Τι ήθελα και βρέθηκα εδώ». Θεέ μου, βοήθησε με να πάρω αυτή την κοπέλα. Είναι καλή κοπέλα, φαίνεται καλό κορίτσι. Θεέ μου, βοήθησε με να πάρω αυτό το παιδί. Φαίνεται καλό παιδί. Μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια, θα μας συμφέρει να έχουμε αυτή την κοπέλα για γυναίκα, αυτό το παιδί, η κοπέλα να το έχει για σύζυγο? Ή θα λέει, θα αναθεματίζει την ώρα και τη στιγμή που παντρευτήκανε? Λοιπόν, θα ζητάμε αυτά που χρειαζόμαστε. Θα επιμένουμε στην προσευχή και θα υπομένουμε στην προσευχή. Και θα περιμένουμε λέγοντας «Θεέ μου, αν είναι το θέλημά σου». Γιατί λέει η Αγία Γραφή, οι σύνοδοι έτεινες δοκού στην αγαθέ, υπάρχουν δρόμοι που φαίνονται ωραίοι και στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος. Και λες καλύτερα να μην είχα ξεκινήσει. Δεν λέμε ότι άμα προσευχηθούμε να γίνει κάποιος καλά, μετά από 10 χρόνια θα σκοτώσει κάποιον. Λέμε ότι δεν ξέρουμε το μέλλον. Αυτά όμως που για μας δεν έχουν γίνει, για το Θεό έχουν τελειώσει. Ο Θεός απλώνεται πέρα από το χρόνο. Ξέρει τι θα συμβεί. Γι' αυτό θα ζητάμε αυτό που πρέπει, αλλά θα αφήνουμε την ιστορία στα χέρια Του, την υπόθεση στα χέρια Του. Θεέ μου, βοήθησέ με, αλλά αν είναι και το θέλημά Σου. Αν είναι και το θέλημά Σου. Διαφορετικά, ξέρετε, θα μας συμφέρει να λέμε «Θεέ μου, εάν είναι το θέλημά Σου, εάν δεν είναι, φέρε εμπόδια να μην πετύχω. Φέρε εμπόδια να μην πετύχω, να σταματήσω από τώρα, μην προχωρήσει και γίνει χειρότερα το πράγμα μετά». Και ο Θεός που μας αγαπάει θα κάνει πάντα αυτό που θέλουμε και δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δεν αγαπάμε τον εαυτό μας όπως μας αγαπάει ο Θεός. Δεν έχουμε πεθάνει ακόμα ούτε για τον άλλον που προσευχόμαστε. Όσο και να τον αγαπάμε, ζούμε ακόμα. Ο Χριστός όμως σκοτώθηκε για εκείνον για τον οποίο προσευχόμαστε εμείς. Σκοτώθηκε από την αγάπη Του για μας. Έχισε το αίμα Του για μας. Γι' αυτό να Του έχουμε εμπιστοσύνη. Θεέ μου, θέλω αυτό. Εάν είναι και το θέλημά Σου. Είπαμε λοιπόν, ευχαριστία, πρώτον, εξομολόγηση και αιτήματά μας, τα αιτήματά μας με το αν είναι το θέλημά Σου. Να προσέχουμε πώς προσευχόμαστε. Όχι μόνο γιατί όπως είπαμε, λέει η Γραφή, αιτείτε και ού λαμβάνετε, για το μη καλώς αιτήστε. Όχι γιατί ζητάμε και δεν παίρνουμε, γιατί δεν ζητάμε με σωστό τρόπο, αλλά γιατί πολλές φορές να προσέχουμε πώς προσευχόμαστε, γιατί προσευχόμαστε με τόσο λάθος τρόπο, με τόσο λάθος τρόπο, που λέει πάλι η Αγία Γραφή για ορισμένους ανθρώπους και η προσευχή αυτών γενέστω εις αμαρτία και η προσευχή τους είναι αμαρτία. Ένα παράδειγμα,
όχι μόνο της γυναίκας που αναφέραμε πιο μπροστά, δεν ήταν ενάρετος ο Φαρισαίος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που κάνε τούτο το καλό, που κάνε εκείνο το καλό, που άλλο κάνω το άλλο το καλό. Προσευχότανε και με κάθε λέξη που έλεγε αμάρτανε περισσότερο, που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους ή σαν αυτόν εδώ τον Τελώνη που είχε σκύψει κάτω και δεν σήκωνε το κεφάλι του και έκλαιγε. Είχε αρετές και από τις πολλές του αρετές είχε τέτοια υπερηφάνεια που είχε πετάξει κέρατα, γιατί και ο διάολος έχει αρετές και τις αχρηστεύει όλες η υπερηφάνειά του. Από τι έγινε διάβολος ο διάβολος? Από την υπερηφάνειά του, από τίποτα άλλο. Αυτό θα αποφεύγουμε. Θα παρακαλάμε το Θεό να μας χαρίζει ταπείνωση. Θα παρακαλάμε το Θεό να μας φωτίζει πώς να προσευχόμαστε. Γι' αυτό, επειδή τα κάνουμε θάλασσα, φώτισε και ο καλός Θεός τους Αγίους και μας παρέδωσαν μια προσευχή η οποία είναι ασφαλής, την οποία όταν την λέμε δεν κινδυνεύουμε. Πρόσεξαν ορισμένα πράγματα οι Άγιοι και όταν μας τα λένε τα προσέχουμε κι εμείς και λέμε για δες δίκιο έχουμε. Λέει, όταν ο Δαβίδ βγήκε να παλέψει, να μονομαχήσει με τον Γολιάθ, του φορέσανε μια στολή μεταλλική, πολύ βαριά. Ο Δαβίδ ήταν και μικρός όμως, την έβγαλε και την πέταξε. Μη δίνομαι στην έννοια αυτής. Δεν μπορώ, λέει, να παλέψω, να πολεμήσω με αυτά τα όπλα, με αυτά που με φορτώσατε. Τα πετάει στην άκρη, τα βάζει στην άκρη. Παίρνει μια σφεντόνα και βάζει 5 πέτρες στη σειρά. Διάλεξε μόνο 5 πέτρες. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτές οι 5 πέτρες είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Γιατί ξέρανε από την Αγία Γραφή, από τα Ευαγγέλια, ότι με το όνομα του Χριστού οι Απόστολοι βγάζανε δαιμόνια. Με το όνομα του Χριστού γινόντουσαν θαύματα. Άκουγε ο διάβολος το όνομα του Χριστού και έτρεμε. Και ξέρανε ότι είπε ο Χριστός, μη βατολογείτε, μη λέτε πολλά λόγια στις προσευχές σας. Και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, θέλω υπήν 5 λόγους το νοή μου, προτιμώ να πω 5 λόγια με το μυαλό μου. Μπορεί να μην κυριολεκτούσε για το Κύριο σου Χριστέ ελέησέ με, αλλά είναι αυτό. Αυτά τα λίγα λόγια τα οποία λέμε. Πολλές φορές λίγα λογάκια του μικρού παιδιού έκαναν την καρδιά του πατέρα να λιώσει και να το πάρει στην αγκαλιά του. Πόσα λόγια είπε ο Τελώνης, που ήταν ο γονατιστός δίπλα στο Φαρισαίο. Ο Θεός, η λάσθητή με τον αμαρτωλό. Θεέ μου, ελέησε με τον αμαρτωλό. Ελέησε με, συγχώρεσε με τον αμαρτωλό. Πολλά λόγια είπε ο ληστής δίπλα στο Σταυρό. Μεγάλες και μακριές προσεύχες έκανε. Ο Θεός, η λάσθητή με τον αμαρτωλό. Μνήσθητή μου εν τη βασιλεία σου. Δυο λόγια ένας, δυο λόγια ο άλλος. Από σήμερα θα είσαι στη βασιλεία μου μαζί μου. Γι' αυτό οι πατέρες μας άφησαν αυτή την προσευχή, την νοερά προσευχή, στην οποία αναφέρουμε το όνομα του Χριστού. Είναι μυστήριο, προσέξτε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Λέει η Αγία Γραφή, όταν θα γίνει η Αποκάλυψη, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, θα φανεί στον ουρανό το όνομα του Χριστού και ενώπιον του ονόματος του Χριστού κάμψει παν γόνοι, επ ουρανίων, επ γιών και καταχθονίων, θα γονατίσουν μπροστά στο όνομα του Χριστού και οι άγγελοι και οι άνθρωποι και οι διάβολοι, μπροστά στο όνομα, όχι μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο όνομα του Χριστού. Να αφήσουμε στην άκρη τις θεολογίες. Είναι φοβερό το όνομα του Χριστού. Η πράξη θα σας το δείξει αυτό και θα καταλάβετε γιατί υπάρχουν αυτοκράτορες και βασιλιάδες που αφήσανε παλάτια και εκατομμυριούχοι που αφήσαν τα λεφτά τους και πήγαν και κλειστήκανε κάπου για να λένε Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Θα καταλάβετε γιατί επιμένουμε τόσο πολύ σε αυτά τα 5 λόγια. Το λέει ξεκάθαρα, δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό με το οποίο θα σωθούμε. Ξέρετε τι, ο διάβολος θα σε αφήσει να κάνεις ό,τι καλό θέλεις. Δεν τον νοιάζει. Απόκτησε όσες αρετές θέλεις. Δεν τον νοιάζει. Έχει αυτός περισσότερες. Και λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας,
Θέλεις να κάνεις ελεημοσύνες, σε βοηθάει ο διάολος. Θέλεις να αγρυπνείς, σε βοηθάει ο διάολος. Θέλεις να παρθενεύεις, σε βοηθάει ο διάολος. Όχι σε αφήνει, προσέξτε, σε βοηθάει κιόλας. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι κάνοντάς τα όλα αυτά, μπορεί να σε ρίξει στην υπερηφάνεια που τα κατάφερες. Και πάνε όλα χαμένα. Και αυτός νηστεύει, και αυτός αγρυπνεί. Αλλά έχει υπερηφάνεια. Δεν θα σε αφήσει ποτέ ο διάολος να κάνεις δύο πράγματα. Να πας να εξομολογηθείς και να πεις Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Γιατί και από τα δυο γεννιέται η ταπείνωση. Δεν υπάρχει αμαρτία μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει αμαρτία συγχώρητη παρά μόνο η αμετανόητη. Τρέμει ο διάολος στην μετάνοια που ταπεινώνει τον άνθρωπο. Τρέμει το μυστήριο της εξομολόγησεως. Γι' αυτό θα πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε. Άσχετα το τι θα πει στον παπά. Από τη στιγμή που ξεκινάς να πας στον παπά, ταπεινώνεσαι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Όχι να ταπεινώνεσαι σε έναν φίλο σου ή σε μια εικόνα ή μέσα στη φαντασία σου. Σε ανθρώπους θα ταπεινωθούμε. Σε ανθρώπους θα αμαρτάνουμε. Και ο Θεός είπε στους ιερείς, εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες σου, θα τις συγχωρήσω και εγώ. Είναι μυστήριο η εξομολόγηση. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά εάν δεν τα ζήσουμε. Εάν δεν ταπεινωθούμε όπως θέλει ο Χριστός, δεν θα μάθουμε τι σημαίνει ταπείνωση. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί λέει η Γραφή ότι ο Θεός έκλεινε ουρανούς και κατέβη, έγειρε τους ουρανούς και κατέβηκε. Και έγινε υπήκος, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκος. Ταπεινώθηκε ο Θεός. Η ταπείνωση, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, είναι το ένδυμα της θεότητος. Ο Θεός ντύθηκε την ταπείνωση. Και όταν έγινε άνθρωπος, λέει ο Χριστός, για τους γονείς του, την Παναγία και τον Ιωσήφ, τους επιγείους γονείς του και τον κατανόμο γονέα του, είναι υποτασσόμενος αυτής. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Σαν μικρός που ήταν, έκανε υπακοή στους γονείς του. Ο Θεός έκανε υπακοή σε ανθρώπους. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή στις συμβουλές του παπά. Σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Στην αγάπη της Εκκλησίας και των Αγίων της. Πώς τρέμει ο διάβολος την ταπείνωση που φέρνει η εξομολόγηση. Λέμε με την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ. Δηλαδή ομολογούμε τον Ιησού Κύριο. Θεό. Αυτό είναι που τρελαίνει τον διάβολο. Δεν τον νοιάζει αν αγαπάς τον Χριστό, αν σέβεσαι τον Χριστό, αν εκτιμάς τον Χριστό σαν έναν κοινωνικό επαναστάτη, σαν έναν αναμορφωτή της κοινωνίας, σαν έναν ποιητή, σαν έναν φιλόσοφο, σαν. Μην τον πεις Κύριο, Θεό. Προσέξτε, δεν σωζόμαστε επειδή πιστεύουμε σε Θεό. Τι θα πει Θεό? Όλοι πιστεύουν σε κάποιο Θεό. Δεν μας σώζει η πίστη στο Θεό. Και τα δαιμόνια, λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύουν και φρίσουν. Τα πιάνει φρίκη. Εμείς πιστεύουμε με μια πίστη νερόβραση και αναισθησίας πλήρης. Ούτε καν την πίστη των δαιμόνων δεν έχουμε. Δεν μας σώζει η πίστη στο Θεό. Ξέρετε τι μας σώζει? Η πίστη του ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Γι' αυτό επιμένουμε στο όνομα του Χριστού και ονομάζουμε τον Χριστό Κύριο και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε Θεόν εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Μετά ζητάς ελεημοσύνη. Δηλαδή ταπεινώνεσαι. Ποιος ζητά ελεημοσύνη? Ένας ζητιάνος. Ταπεινώνεσαι. Τον σκότωσε στο διάβολο. Ο Θεός λέει παρηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Έρχεται η χάρη του Θεού. Εάν είσαι υπερήφανος, έχεις τον Θεό αντίπαλό σου, εχθρό σου. Εάν ο Θεός είναι εχθρό σου, ποιος θα σε σώσει τότε? Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δίδωσε χάρη. Να γιατί θα επιμένουμε στην εξομολόγηση και στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Είπαμε και άλλη φορά ότι η σωτηρία μας άρχισε με μια λέξη, μετανοείται.
μετανοείται ήγκαι και είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί κάνουμε αμαρτίες. Για το όνομα του Θεού. Ποιος δεν κάνει αμαρτίες? Και με το μυαλό αμαρτάνουμε, και με το βλέμμα αμαρτάνουμε, και με τα αυτιά αμαρτάνουμε, και με αυτά που λέμε αμαρτάνουμε. Λέει ένας άγιος της Εκκλησίας, και με ένα βλέμμα που θα ρίξεις στον άλλον, μπορεί να τον πληγώσεις, να έχεις αμαρτήσει και να μην το ξέρεις κιόλα. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αμαρτάνουμε. Μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Κανένας άλλος. Στην κόλαση θα πάμε γιατί δεν μετανοούμε. Η κόλαση θα είναι γεμάτη δολοφόνους, πόρνες, εγκληματίες που μετανοήσανε, που κλάψανε, εξομολογηθήκανε, συγχωρεθήκανε, κοινωνήσανε και σωθήκανε. Γι' αυτό δεν θα φοβόμαστε να έχουμε και να είναι καύχημά μας τα όπλα που μας δίνει η Εκκλησία. Η εξομολόγηση και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Είναι παντοδύναμα όπλα αυτή η προσευχή. Δεν θα σας πω τίποτα σχεδόν για αυτή την προσευχή και γιατί είπαμε και σε μια άλλη ομιλία που κάνουμε το «Ο διάβολος στο μυαλό», πώς μας πολεμάει ο διάβολος στην εξέλιξη της αμαρτίας, πώς γεννιέται η αμαρτία μέσα στο μυαλό μας, η αμαρτία μέσα στο μυαλό μας και μετά γίνεται πράξη. Υπάρχει αυτή η ομιλία, ο διάβολος στο μυαλό. Και θα δείτε εκεί με λεπτομέρειες πώς μπορείτε να κινηθείτε. Εμείς θα ξέρουμε απλώς ότι μας λέει η πείρα, ό,τι μας λέει η πείρα. Ένας υποτακτικός πήγαινε, είχε πάει στο γεροντά του. Τον έστειλε ο γεροντάς σε ένα μοναστήρι και πήγε, είχε πάει σε ένα μοναστήρι. Τάχασε το παιδί, δεν είχε ξαναβρεθεί μέσα σε τέτοια μεγαλοπρέπεια. Να στράφτουνε χρυσά τα τέμπλα, οι πολεέλεοι να κινούνται, να λαμποκοπάνε, τα κεριά αναμένα, οι χορδίες των ψαλτών δεξιά και αριστερά. Εδώ λέει προσεύχονται πραγματικά. Νόμισε ότι βρισκόταν στον ουρανό το παιδί. Γυρνάει στο γεροντά του, γέροντα λέει, εκεί προσεύχονται πραγματικά. Εμείς τι λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, προσευχή είναι αυτή. Εκεί νόμισε ότι βρισκόμενα στον παράδεισο. Πάμε να δούμε, λέει το και ο γέροντας. Παίρνει το παιδί, πηγαίνουνε, πραγματικά είναι κάτι πολύ φαντασμαγορικό και πολύ ωραίο και πολύ κατανοητικό το να είσαι μέσα στην εκκλησία την ώρα της ακολουθίας. Οι ακολουθίες μας έχουν λαμπρότητα και είναι όμορφες. Και το παιδάκι, ο υποτακτικός είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Και ο γέροντας δεν ήξερε πια τι να του πει. Και εκείνη την ώρα γίνεται ένας σεισμός. Κουνήθηκαν τα πάντα. Σταματάνε όλοι τις ψαλμωδίες και αρχίζουν να φωνάζουν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Και γυρνάει ο υποτακτικός και λέει στον γέροντά του: Δίκιο είχες, γέροντα. Καλύτερη δική μας προσευχή. Ανάσανε ο γέροντας, τον πήρε και φύγανε. Λέει το ανέκδοτο. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Από το πόσο αντιδρά ο διάβολος σε αυτά τα δυο, καταλαβαίνουμε πόσο τον επονάνε. Και η εξομολόγηση και η προσευχή που φέρνει τη μετάνοια. Ο διάβολος θα κοιτάζει να μας εμποδίσει και από τα δύο. Εμείς θα κοιτάζουμε να επιμείνουμε και με τα δύο. Δεν μας στοιχίζει τίποτα. Κούραση είναι να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Δεν βαραίνει τίποτα, τζάμπα είναι, δεν πληρώνεις τίποτα. Πες το και στην πράξη θα δεις τι συμβαίνει. Ήταν ένας δαιμονισμένος το όρος, μοναχός. Τον εγνώρισα. Είχε δαιμονιστεί σαν κοσμικός. Ήρθε απάνω. Τον είδαν οι πατέρες, καλό παιδί, νεαρός ήτανε. Είδανε το πρόβλημά του, αλλά από αγάπη τον εκρατήσανε. Είδαν ότι ήταν ειλικρινής, δέχτηκε και εκείνος το άρεσε, τους παρακάλεσε να μείνει και μάλιστα είχε πάει στο κελί που είμαι τώρα εγώ, πριν πάω όμως εγώ. Και τον κάνανε μοναχό. Τον εγνώρισα. Γενναίος άνθρωπος, μεγάλος αγωνιστής. Κάποτε, όταν ήταν νεότερος, είχε πάει στη Νέα Σκήτη, εκεί που είμαι εγώ. Και λέει σε έναν παλιό παπά της Σκήτης, έναν άγιο άνθρωπο, ο οποίος ζει ακόμα. «Παπά, με μαθαίνεις να κάνω κι εγώ ξύλινα σφραγίδια, γιατί το εργόχειρο που κάνω είναι βαρύ. Γιατί όλοι εμείς οι κελιώτες που δεν είμαστε σε μοναστήρια κάνουμε κάποιο εργόχειρο για να μπορέσουμε να ζήσουμε». Και του λέει ο παπάς, «Να σε μάθω πάτερε, τάδε, θα σκαλίζουμε το όνομα του Χριστού, θα το λέμε κιόλας». Του έδειξε, λέει, πώς θα χαράξει τα γράμματα στο ξύλο που το είχαν μαλακώσει βράζοντάς το και θα σκαλίζουμε, λέει, το όνομα του Χριστού και θα το λέμε. Κάθισα, λέει, αριστερά του, εκείνος από την δεξιά πλευρά,
σκαλίσαμε και λέγαμε το όνομα, λέγαμε την ευχή. Κύριε σου Χριστέ, έλεσέ μας, Κύριε σου Χριστέ, έλεσέ μας. Ήτανε, μου λέει, από το Θεό να κάτσω αριστερά του. Αν είχα κάτσει δεξιά, δεν θα ζούσα τώρα. Εκεί που έλεγε την ευχή, τεινάζονται τα χέρια του σαν έμβολα, φεύγει το ξύλο από τη μια μεριά, πετάγεται η φαλτσέτα από την άλλη, καρφώνεται σε ένα δέντρο τόσο βαθιά, που μου λέει ο γέροντος, ο παπάς εκείνος, αν καθόμουν δεξιά του θα μ' είχε περάσει από το στομάχι και θα είχε βγει από την πλάτη. Ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Ανοίγει το στόμα του διάπλατα, η γλώσσα ακίνητη, και να ουρλιάζει από μέσα μια φωνή. Σκάσε, μη λες αυτό το όνομα, μη λες αυτό το όνομα. Γιατί λες αυτό το όνομα, σε πειράζω εγώ. Γιατί με πειράζεις εσύ, γιατί με πειράζεις, σταμάτα να λες αυτό το όνομα. Εκείνος ίδρωνε και προσπαθούσε να πει την ευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Εγώ, λέει ο γέροντας από δίπλα, έλεγα, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ μας, εμένα και εκείνον. Να τον ελέησε ο Θεός. Μετά από λίγο, αφού πολλές φορές όταν τον έπιανε το δαιμόνιο, άνοιγε το σώμα του και οι πατέρες ήταν νύχτα καμιά φορά, φέγανε με το φακό μέσα στο στόμα του να δούνε μήπως κουνιέται η γλώσσα και μιλάει σαν εγκαστρίμηθος. Τίποτα. Άλλη φωνή, όχι η δική του. Πάψε, σταμάτα, μη λες αυτά τα λόγια. Μετά από λίγο υποχωρεί η επίδραση του δαιμονίου, πάει ολοθυμό, αρπάζει το ξύλο, πάει, παλεύει, παλεύει, παλεύει μια ώρα, γιατί ήταν πολύ δυνατός. Βγάζει τη φαλτσέτα από το δέντρο, κάθεται δίπλα και γυρνάει και λέει στον παπά, ο οποίος ζει ακόμα, αυτό στη δουλειά του, εγώ τη δουλειά μου. Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Ποιανού θα περάσει? Σας είπα ότι τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και θαύμασα το γενναίο του φρόνημα. Εδώ σταματάω. Εάν θέλετε να μάθετε πώς αγωνίζονται οι άνθρωποι της προσευχής, αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που έκανε πάταγο. Συγκρατήστε το και αγοράστε το. Τρομερά απλό, με χιούμορ γραμμένο, το διαβάζουμε και γελάμε, το διαβάζουμε και ωφελούμαστε και βλέπουμε πώς αγωνίζονται οι άνθρωποι. Και παίρνουμε μαθήματα για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε κι εμείς. Λέγεται «Ο γέροντάς μου». Εκεί θα μάθετε και για την ευχή και για το Κύριο σου Χριστέ ελέησέ με και για την υπομονή και την επιμονή στον αγώνα. Εμείς θα ξεκινήσουμε και θα επιμένουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ξεκινάμε με ενθουσιασμό. «Χριστέ μου, για σένα θα αγωνιστώ, θα πολεμήσω». Εξομολογούμαστε, διαβάζουμε πνευματικά βιβλία, λέμε την ευχή και σιγά σιγά αρχίζουμε να χαλαρώνουμε, σιγά σιγά αρχίζουμε να ξεφουσκώνουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει σταυρός χωρίς καρφιά. Καλύτερα, λένε οι πατέρες, λίγη πνευματική εργασία που διαρκεί παρά πολύ που σταματάει. Εμείς θα αρχίσουμε και θα συνεχίζουμε. Ο διάβολος στη δουλειά του, εμείς στη δουλειά μας. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ μας. Να εύχεστε κι εσείς, να μας ελέησε ο καλός Θεός. Να δούμε...